Τέλεια. Λίγο την προσοχή σας. Βασικά συναντή λίγο αγχώθηκα, επειδή τα παιδιά μπήκαν έτσι λίγο σε μια μεγάλη διαδικασία και εγώ λίγο όταν τους το ζήτησα, δεν τους ζήτησα έτσι πάρα πολύ παραλέα, ώστε να μπορούν να μας παίξουν έτσι σήμερα ένα μέρος. Να τους ευχαριστήσουμε και μετά και καλά έτσι που μαζευτήκαν. Θα ήταν κρίμα αν ήμασταν ένα-δύο άτομα. Λοιπόν, κατά την φωτογράφηση, μπορείτε μετά λίγο να αλλάξετε λίγο και μέρος, Δηλαδή μπορεί κάποιος αν θέλει να πέσει στα φωτιά κάτω, να κάτσει με τον κόλλο εδώ, να κάτσει εδώ στην καρέκλα ή να πάει λίγο πιο ψηλά. Γενικότερα μπορεί να αλλάζει θέση. Μην αγχώνεστε πάρα πολύ. Για μας το κάνουνε. Άργη, να είστε χαλαροί, άμα ακουστεί κάτι και καμιά καρέκλα, δεν πειράζει. Τι ήθελα να πω, θα σκεφτώ λίγο τι ήθελα να σας πω. Ναι, όταν γενικότερα όσον αφορά την φωτογράφηση θεάτρου, ξέρετε άφλασα, δεν χρησιμοποιούμε φλας, ηχητικά σήματα απενεργοποιημένα, και όσοι του καθρέφτη τους μπορούν να του βάλουν στον αδόρυβο, που το είπαμε μέσα, θα τα κοιτάξετε λίγο στη μηχανή σας. Έτσι, ο καθρέφτης πολλές φορές κάνει κλακ και πολλές φορές έχει ένα soft, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, πέφτει η αδόρυβα. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, αυτή τη στιγμή που με βλέπετε, μπορείτε να βγάλετε μία φωτογραφία. Έτσι ώστε να δείτε την ταχύτητα σε σχέση με το διάφραγμα, σε σχέση με το τι θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να βγάλετε μία φωτογραφία, να ελέγξετε το white balance, να δείτε λίγο τα ISO. Δηλαδή, άμα πείτε ότι θα χρησιμοποιήσω 400 ISO, μέχρι τι ταχύτητα μπορώ να φτάσω, 300, αν και αυτή η παράσταση βλέπετε ότι γενικότερα βλέπετε ότι είναι παντού, είναι πάρα πολύ καλά φωτισμένα. Άρα και με όχι ανεβασμένα τα ISO θα μπορείτε να πετύχετε ταχύτητες 600, 800 μέχρι 1000, ανάλογα βέβαια το φακό που έχετε. Ναι, ταχύτητα. Μπορεί να φτάσετε και μέχρι 1000 και μέχρι 800, ανάλογα το φακό που έχετε, ανάλογα το διάφραγμα που έχετε το φακό σας. Δεν μπορεί να φτάσει σε υψηλές ταχύτητες. Ορίστε. Δεν είναι πολύ η ταχύτητα. 800 είναι πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ. Δεν μας πειράζει. Το λίγο μας πειράζει. Το πολύ δεν μας πειράζει. Ναι. 800. Ταχύτητα. Είναι πολύ. Ναι, είναι μεγάλες ταχύτητες από τους 800. Δηλαδή δεν το προτείνει. Ορίστε. Εδώ με το προτείνει. Ναι. Όχι. Λέω ότι όσον αφορά το θέατρο, επειδή έχει εκρήξεις, έχει πολύ γρήγορες κινήσεις, αυτή τη στιγμή ο φωτισμός είναι πάρα πολύ καλός, έχει καλό φωτισμό. Σε σχέση με το διάφραγμα και με λίγο τσιμπημένο το ISO, μπορεί να φτάσετε και μέχρι 800 ταχύτητα, οι οποίες είναι ψηλές ταχύτητες. Γιατί ακόμα και σε μια ταχύτητα 200-300, το αποτέλεσμα είναι καλό. Φανταστείτε άμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 800 ταχύτητα. Να το κάνετε λίγο έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι κάπως έτσι, είναι πιο πολύ φωτισμένο, δηλαδή το έχω συνεχώς, πιο πολύ φως. Είναι καλά, με βλέπω ότι είμαι λίγο φωτισμένος, θα μπορούσες και μια λίγο πιο γρήγορη ταχύτητα, αλλά είναι καλή. Με τι ISO? Το ανέβασε 1600 που στο είπαμε και με 800. Ωραία. Εγώ το είπα σαν maximum, μπορεί να φτάσει και 800, μπορεί να φτάσει και 1000, ανάλογα το διάφραγμα που... ανάλογα το διάφραγμα που χρησιμοποιείτε. Ήδη αν ξεπεράσετε τα 400, τα 500, είναι ήδη μια πάρα πολύ καλή ταχύτητα. Δηλαδή μπορούμε να παγώσουμε πάρα πολύ καλά. Τώρα, να σας πω τώρα λίγο κάτι άλλο. Εάν εμένα, πες ότι κάνω και μια κίνηση, πάρα πολύ γρήγορη, και το αποτέλεσμα είναι καλό, φωτογραφίζοντας κάτι, πρέπει να κρατάτε πράγματα στη μνήμη σας. Το ότι αυτή τη στιγμή ο Παναγιώτης που είναι εδώ, Τον έχω βγάλει με 800 ταχύτητα και με ένα διάφραγμα 4. Αν για κάποιο λόγο, τώρα μιλάμε ότι είναι πολύ καλαφατισμένη η αίθουσα, ο χώρος. Αν για κάποιο λόγο δεν ήταν όλα ανοιχτά και εδώ πέρα ήταν πιο φωτεινό το φως και πήγαινα σε ένα πιο σκοτεινό φως, επειδή στη φωτογραφία θεάτρου το κάθε δευτερόλεπτο είναι διαφορετικό και στο κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Μιλάω πάντα με την έννοια ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια θεατρική παράσταση 3 φορές και να πάμε να τη φωτογραφίσουμε. Λέμε πάντα με την έννοια ότι πηγαίνουμε πρώτη φορά να φωτογραφίσουμε κάτι. Το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Και κάθε δευτερόλεπτο στο θέατρο είναι διαφορετικό. Νομίζω ότι φωτογραφίζοντας μια θεατρική παράσταση με πολύ ζήλο μπορεί να φύγετε με 1000 φωτογραφίες. Σίγουρα πάνω από 1000 φωτογραφίες. Αν πείτε να κλικάρετε, να κάνετε. Οπότε και στο μάνο να είμαστε καλύτερα από το άσμα. Όχι. Αυτό θέλω λίγο να εξηγήσω. Αν για κάποιο λόγο εδώ πέρα θεωρείτε ότι μια φωτογραφία είναι καλή, πρέπει ακόμα και την κίνηση. Γιατί αυτό το βλέπετε μέσα στην ροή της παράστασης. Με τι φωτογραφίζω με 1600 ISO, έχω ένα διάφραγμα 4, έχω μια ταχύτητα 800. Αν για κάποιο λόγο, με την έννοια καταρχήν, πρέπει να είστε πολύ καλοί χρήστες της μηχανής σας. Αν δεν είστε πάρα πολύ καλοί χρήστες της μηχανής σας, πρέπει να ξέρετε ακριβώς πού είναι τα κουμπιά σας. Τυφλό σύστημα. Πρέπει να ξέρετε πού είναι το κουμπί του ISO, πού είναι το κουμπί του διαφράγματος, πού είναι η ταχύτητα. Πρέπει να τα ξέρετε χωρίς να κοιτάτε τη μηχανή σας. Αυτά τα 3 πράγματα. Εγώ συνήθως φωτογραφίζω μάνουα. Μπορείτε π.χ. όμως να κάνετε με προτεραιότητα διαφράγματος ή προτεραιότητα ταχύτητα. Με την έννοια, γιατί εγώ έχω φωτογραφίσει πάρα πολλές παραστάσεις, δηλαδή μου έτσι και εγώ έχω μάθει. Να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα. Αν εδώ που είναι ο Παναγιώτης το βγάζω καλά, με 4 διάφραγμα και με 800 ταχύτητα, με το που βλέπω το ότι πηγαίνει σε ένα πιο σκοτεινό μέρος, κατευθείαν το έχουμε στο μυαλό μας και αλλάζουν οι ρυθμίσεις. Κατευθείαν. Δηλαδή, αν πάω σε ένα πιο σκοτεινό μέρος, μπορεί το 4F να το κάνω 3,2, 2,8 ή να χαμηλώσω ταχύτητα. Αστραπία, καταλαβαίνετε τι εννοώ, Επειδή δεν έχετε το χρόνο να κοιτάτε τη μηχανή σας και όλο αυτό που είναι τα κουμπιά, δεν υπάρχει και φως. Πρέπει η κάθε κίνηση που κάνω ανάλογα στην πηγή φωτός που πέφτω, θα πρέπει να αλλάζει και τις μηχανές σας, τις ρυθμίσεις. Δηλαδή, εγώ 800 πηγαίνει ο Παναγιώτης σε ένα πιο σκοτεινό μέρος, θα βάλω 600, θα βάλω 500. Μπορεί να μην τύχει ακριβώς, αλλά θα είναι μια καλή φωτογραφία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, αν είναι σε ένα πιο φωτεινό μέρος με 800 με καλό, θα πάει σε ένα πιο σκοτεινό μέρος, πάει πιο πίσω, αυτόματα θα κατεβάσετε την ταχύτητα ή θα ανεβάσετε διάφραγμα. Κατανοητά όλα αυτά που λέω, Δηλαδή, όταν κάποιος μετακινείται σε διαφορετικές φωτεινές πηγές, έχουμε στο μυαλό μας και έχουμε το χρόνο μέσα στην παράσταση να ξέρουμε ότι σε αυτό το σημείο, με τι έχω φωτογραφίσει, F4 800 ταχύτητα. Εδώ πέρα τι χρειάζομαι, F2,8 500 ταχύτητα. Εκεί τι χρειάζομαι, άρα στην ουσία τι κάνεις. Κάνεις ένα πολυζωνικό με 2, 3, 4 σημεία και ξέρεις πάνω κάτω στα 4 σημεία το τι έχεις χρησιμοποιήσει. Έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή με την έννοια του κάδρου. Αν βλέπουμε ότι κάποιος έρχεται προς τα εδώ πέρα, καταρχήν πάρα πολύ σημαντικό, όπως και στο φως της ημέρας, πάντα επιλέγουμε να φωτογραφίζουν κάποιον έτσι όταν είναι καλά φωτισμένος. Δηλαδή μια φωτογραφία έτσι να είναι πολύ καλά φωτισμένο το αυτί και το πλάι σε σχέση με το πρόσωπό του να μην είναι φωτισμένο, δεν είναι μια καλή φωτογραφία. Όσον αφορά το κάδρο, όσον αφορά τους κανόνες που έχουμε δει σύνθεσης, αν κάποιος έρχεται έτσι και κάνει μια στροφή, αλλάζουμε κατευθείαν και το κάδρο μας. Τον τοποθετούμε ανάλογα. Το λέω πάντα με την έννοια αν κάνουμε manual εστίαση, εντάξει. Δεν λέω το αυτόματο. Από τη στιγμή που άλλος παίρνει μια άλλη φορά, μια άλλη στάση, αλλάζουν και το κάδρο μας. Δηλαδή κατευθείαν ελέγχουμε και τα σημεία. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Σταμάτη, καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Άρα και με το που κάποιος θα τύχει μπροστά εδώ πέρα, άλλοι αλλάζουν και τα σημεία εστίασης. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αυτοματοποιημένη, πώς το λέω με την έννοια, ναι, όσον αφορά το φως, ξέρουμε ποιο είναι το F, ξέρουμε ποια είναι η ταχύτητά μας, ανάλογα με το κάδρο μας αλλάζουν και τα σημεία εστίασης. Να είμαστε πάντα όσον αφορά τους κανόνες, δημόσιες που λέγαμε, κανόνα στον τρίτο και όλα αυτά. Πολυζωνική εστίαση παίρνει από όλα τα σημεία, παίρνει από, ναι, από όλα τα σημεία. Πρακτικά. Πολυζωνική εστίαση. Άρα, ναι, παίρνει από όλα τα σημεία, διαβάζει όλο το τέκιο και σου δίνει μια μέση τιμή. Ναι, ναι. Δεν εστιάζει σε δύο σημεία. Όχι, όχι, όχι. Κάνει... Δεν κάνει... Πώς είναι εστίαση σημείου? Εστίαση σημείου την ίδια στιγμή κάνει φωτομέτρηση. Την ίδια στιγμή το πολυζωνικό παίρνει από όλα τα σημεία και σου δίνει μια μέση τιμή. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν υπάρχει καθόλου στην μηχανή όπου να εκλέξει δύο σημεία να εστιάσει στα δύο γονάτα. Να εστιάσει και στα δύο. Όχι, όχι. Είναι άλλο το παιδί. Όχι. Όχι, γίνεται να εστιάσει δύο σημεία, αλλά δεν μπορεί να εστιάσει. Εννοώ αυτόματα τώρα. Ναι, το αυτόματο μπορεί να εστιάσει και πάρα πολλά σημεία. Ναι, μπορεί να εστιάσει πάρα πολλά. Αλλά δεν είναι μάνια να βλέπει αυτό και αυτό. Τι μηχανή έχει, όχι μπορεί να κάνει. Ναι, άμα εστιάσει εκεί πέρα, θα εστιάσει εκεί πέρα. Μπορεί να κλειδώσει εστίαση. Έχω ακούσει γενικότερα ότι κάτι κάνουν, παίρνουν εστίαση από όλα τα σημεία. Έχω ακούσει αυτό το πολυζωνικό ότι το κάνουν και μάνια. Παίρνουν από εδώ, παίρνουν από εκεί. Το έχω ακούσει όμως έτσι πολύ φευγαλία, δεν το έχω ερευνήσει πάρα πολύ. Αλλά ναι, μπορεί να εστιάσει πάρα πολλά σημεία. Απλά το βάθος πεδίου θα το φέρει στο κέντρο, Δηλαδή, άμα εστιάσει ένα σημείο εκεί πέρα και ένα σημείο εκεί πέρα, με ένα ανοιχτό διάφραγμα, θα το φέρει στη μέση το βάθος πεδίου. Ναι, θα το φέρει στο κέντρο. Ο καλύτερος φακός είναι αυτό που είπες εσύ, Αλέξανδρε. Τι φακό έχεις? Εγώ ένα 35, 1,8. Το μεγάλο, το 300. Ναι, νομίζω είναι ο καλύτερος. Το 300. Ξέρετε, οι ευρυγόνιοι φακοί τους χρειαζόμαστε σε συνήθους χώρους, έτσι δεν είναι? Είμαστε σε κλειστούς χώρους, άρα και έχουμε μεγάλες γωνίες, άρα και μπορούμε να κάνουμε σύνθεση. Τα πορτρέτα, εντάξει, είναι καλά να κάνεις πορτρέτα και τέτοια, αλλά συνήθως στη φωτογραφία θεάτρου θέλει σύνθεση. Θέλει διάλογο. Δηλαδή, θέλει αυτός που κάνει κάτι τέτοιο να δείξει, να μπορούσε να δημιουργήσει και ένα διάλογο. Πώς έχει προκληθεί αυτό. Ή όταν γίνεται μια μαζική κίνηση, δηλαδή θέλει σύνθεση. Το πορτρέτο είναι ναι, μεν καλό, αλλά το κάνεις λίγο για σένα. Φωτογραφία θεάτρου θέλει σύνθεση. Άρα και θέλεις ένα φακό, ο οποίος να είναι ευρυβόνιος σε σχέση πάντα με το χώρο. Εντάξει. Γιατί άλλο μπορεί να ήταν ένα θέατρο 1000 θέσεων, εντάξει, όταν αρχίζουν τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Εγώ τραβούσα σπρώμαυρα στο θέατρο μου, κάποια στιγμή τα παιδιά μου λένε «Ρε Παναγιώτη, τόσα όμορφα πράγματα τώρα με κάνουν να ράνουμε» και εγώ φωτογραφίζω... Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά, εντάξει, στα στιγμή που έχουμε και το αρχείο ρόλο, μπορούν να παίξουν και αυτό, τραβάμε και ένα αρχείο ρο. Εντάξει. Προσπαθήστε να... μπορείτε να αλλάξετε θέσεις, κάντε σύνθεση βασικά. Σύνθεση πολλών πραγμάτων. Τώρα βέβαια θα είναι δύο ηθοποιοί. Άμα είναι 4-5 θα είναι τελείως διαφορετικά. Εντάξει, θέλει να είσαι ένας πολύ καλός χρήσης φωτογραφικής σου μηχανής, δεν το συζητάω. Ανά δευτερόλεπτο είναι και κάτι τελείως διαφορετικό, δηλαδή μπορεί να παράξετε πάρα πολύ φωτογραφία. Εγώ αισθάνομαι έτσι ότι είναι λίγο δύσκολο λίγο το θέατρο, θα το δείτε κι εσείς. Να, δύσκολο δεν είναι. Είναι δύσκολο με την έννοια το ότι... Δύσκολο να κάνεις κλικ δεν είναι, το τι θα κάνεις. Ναι. Εγώ κάνω και να έχω το συνεχόμενο. Ναι. Ναι. Μπορείτε βέβαια να κάνετε και αυτό, πολλαπλή λήψη, δηλαδή ναι, πολλαπλή λήψη, αλλά αυτό να ξέρετε ότι γενικότερα η φωτογραφική σας μηχανή... Όχι. Λένετε ότι όταν η φωτογραφική σας μηχανή τραβάει με μονομένες λήψεις, μπορεί να βγάλει 1.000.000 φωτογραφίες. Άμα το έχετε συνεχόμενα καταρρυπάς, χαλάει πάρα πολύ πιο εύκολα. Φωτοφράχτης και όλα αυτά, δηλαδή κολλάνε. Μετά να βάζετε και αλλιώς. Τη βιντεογραφία δηλαδή. Άρα και είναι καλά το πολλαπλό, δηλαδή το τακ-τακ-τακ, να το χρησιμοποιείτε μόνο όταν χρειάζεται και γενικότερα να μην το έχετε ενεργοποιημένο στη μηχανή σας. Άσχετα και αν κάνετε μία λήψη. Να μην έχετε ενεργοποιημένο στη μηχανή σας, εκτός αν χρειάζεται το καταρρυπάζ. Πολλαπλή φωτογράφηση. Να είναι πάντα απενεργοποιημένο, εκτός αν χρειάζεται. Έχει πολύ μικρότερο αριθμό φωτογραφιών. Είναι αποδεδειγμένο. Δηλαδή με μονομένες λήψεις μπορεί να τραβήξει 1.000.000 φωτογραφίες, άμα έχει συνέχεια σε καταρρυπάς, σε 100-200.000 φωτογραφίες είναι πολύ ισοφωτογράφικο, ο φωτογράφης. Το κλείστο. Δηλαδή πάντα απενεργοποιημένο. Εκτός εάν χρειάζεται. Αν και δεν χρειάζεται, εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτό το καταρρυπά. Δηλαδή τακ-τακ-τακ-τακ-τακ. Σε αθλητικά γεγονότα. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Αν και εδώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω, δεν είναι τίποτα. Αλλά σε αυτές δεν το χρησιμοποιώ. Άντε να πιάσει έναν τσιμάκι. Αλλά τι άλλο. Συγκεντρωμένοι. Σωστός. Έτσι είναι. Ναι. Ναι. 250 τα χιλιάδια και άλλες το πήρε 200. Το έξω. Ναι, πολύ. Το έξω, το 250. Ναι. Ναι, το καλές δηλαδή. Στα πιο φωτεινά σημεία όμως θα είναι 500. Ναι. Α, και όσον αφορά κάτι το ISO, που είχαμε πει την άλλη φορά μαζί με τον Κώστα, το ότι αν ακόμα κάνουμε μια σωστή φωτομέτρηση, δηλαδή η ποσότητα φωτός είναι σωστή, αν έχουμε ένα ανεβασμένο ISO, η φωτογραφία μας θα βγει υπερφωτισμένη. Εντάξει. Άρα όταν έχουμε υψηλά ISO, δεν το... Δηλαδή, έχουμε στημένο το τρίποδά μας. Κάνουμε μια φωτομέτρηση με ISO 500. Χωρίς να αλλάξουμε γωνία, χωρίς να αλλάξει ο φωτισμός. Αν από 500 το ISO το πάμε 6.000, δεν μεταβάλλεται η φωτομέτρηση είναι η ίδια. Η φωτογραφία μας είναι πολύ πιο φωτεινότερη, έτσι δεν είναι? Άρα γιατί κάνουμε? Ανεβάζουμε ταχύτητα. Για να μπορέσουμε να φέρουμε σε ισορροπία πάλι το... Δηλαδή, το ότι μας υπερφωτίζει ο αισθητήρας, ανεβάζουμε ταχύτητα για να το φέρουμε πάλι σε ισορροπία. Γιατί αυτή είναι η λογική του ISO. Εντάξει, άρα και όταν έχετε πολύ ανεβασμένα ISO, μην κάνετε φωτομέτρηση στο 0. Γιατί φωτομέτρηση. Το κατάλαβες αυτό, έπατε? Ναι, ότι ανεβάζουμε ταχύτητα. Ναι, δες τώρα. Έχεις τον τρίποδά σου εδώ. Έχεις τη μηχανή σου απάνω. Οι συνθήκες φωτισμού δεν αλλάζουν, ούτε φωτομέτρηση δεν να αλλάζει. Έκανες φωτομέτρηση με 100 ISO και την έχεις βάλει εκεί. Τραβάς μια φωτογραφία. Είναι κανονική. Με το που ανεβάζεις 1000 ISO την ίδια φωτογραφία είναι πιο φωτεινή. Με το που βάζεις 2000 ISO η φωτογραφία σου είναι πολύ πιο φωτεινή. Με το που βάζεις 3000 ISO η φωτογραφία σου είναι πάρα πολύ φωτεινή. Ενώ η φωτομέτρηση είναι εντάξει, έτσι δεν είναι? Δεν αλλάζει φωτομέτρηση. Απλά επειδή ο αισθητήρας γίνεται πάρα πολύ φωτεινός, του δίνει ταχύτητα. Δεν θα αλλάξει φωτομέτρηση άμα αλλάξουν το ISO. Δεν θα αλλάξει φωτομέτρηση άμα αλλάξουν το ISO. Όχι, απλά θα σου δείχνει το ότι έχεις λιγότερο φως, αλλά θα βγαίνει σωστά η φωτογραφία. Μπορούμε να ανεβάζουμε και το στέλ. Μπορούμε να ανεβάζουμε και το στέλ, το 85. Ναι. Εντάξει, δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά... Εμείς τα έχουμε φωτισμένα τα πρόσωπα, έτσι. Φωτισμένα, ναι. Αυτό κάπως έτσι. Μια χαρά. Είναι πολύ φωτισμένο το πάνω, χωρίς να βάλεις...